Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Γιάννητσά θα παρουσιάσει ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράουγλου το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το βιβλίο του με τίτλο «Ορκίζομαι» και θέμα «Την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος συντάγματος». Για το βιβλίο, το οποίο δορίζεται και δεν πωλείται, πέραν του κυρίου Καράουγλου, θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Γκλαβάκης και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πέλλας κ. Αθανάσιος Ξυνίδης. Το «Ορκίζομαι» έρχεται να προσθέσει την οπτική του κ. Καράουγλου στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την ουσιαστική ανανέωση του καταστατικού χάρτη της πατρίδας μας με βάση τις απαιτήσεις των καιρών. Στα κεφάλαιά του καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη των ελληνικών συνταγμάτων από το 1822 μέχρι σήμερα και καταλήγει στην παρουσίαση 19 προσωπικών προτάσεων του κ. Καράουγλου για τη βελτίωση, ενδυνάμωση και θωράκιση του συντάγματος του 1975, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ επί 41 χρόνια. Για την παρουσίαση του βιβλίου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στο διευθυντή ενημέρωση του σταθμού Χρήστο Δημητριάδη, ο κ. Καράουγλου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Πέλα Τηλεόραση φιλοξενούμε τον βουλευτή Νέα Δημοκρατία Β' Θεσσαλονίκη, τον κ. Θόδωρο Καράουγλου. Κύριε Καράουγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε έστω και τηλεφωνικά κοντά μα. Κύριε Δημητριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Σήμερα είμαστε τηλεφωνικά, αύριο θα είμαστε από κοντά, ζωντανά στα Γιάννητσά. Πείτε μας για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία θα γίνει αύριο στο Πνευματικό Κέντρο στα Γιάννητσά, στο Δήμο Πέλλας. Θα παρουσιάσετε λοιπόν την πρωτοβουλία που πήρατε να συγγράψετε και να εκδώσετε ένα βιβλίο, πολύ σημαντικό. Πείτε μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Βεβαίως. Να πω λοιπόν ότι αύριο το απόγευμα στις 6, Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας και μια διόρθωση, θα γίνει η εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου μου. Το βιβλίο μου έχει τίτλο «Ορκίζομαι στο Σύνταγμα και τους νόμους» και είναι μια κατάθεση ψυχής, μια κατάθεση εμπειριών μετά από 13 χρόνια στο Κοινοβούλιο και αρκετά χρόνια στη δημόσια ζωή του τόπου, μια που την έχω υπηρετήσει είτε ως πρόεδρος κοινότητας για 8 χρόνια, είτε ως νομαρχιακός σύμβουλος για άλλα 9,5 χρόνια και στη συνέχεια για άλλα 13 ως βουλευτής, καταθέτω την προσωπική μου άποψη με θάρρος, με τόλμη, με παρησία για την συνταγματική αναθεώρηση που θεωρώ ότι ήδη έπρεπε να έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας το συζητάμε και ο Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία αυτή, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ λοιπόν έχω καταθέσει τη σκέψη μου, τον προβληματισμό μου, τις προτάσεις μου για την συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να γίνει, που τονίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει και ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη για μια ουσιαστική, για μια ριζική μεταρρύθμιση του συντάγματός μας. Θεωρώ ότι έχουμε ένα σύνταγμα δημοκρατικό προοδευτικό, το οποίο όμως μετράει ήδη 41 χρόνια, έχει υποστεί κατά καιρούς τρεις αλλαγές, τρεις αναθεωρήσεις, που δυστυχώς δεν ήταν όσο βαθιές και ουσιαστικές έπρεπε, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε για μια ριζική τροποποίησή του, για μια ριζική αναθεώρησή του, έτσι ώστε να κάνουμε τη δημοκρατία μας που είναι ισχυρή, που δεν κινδυνεύει, αλλά να την κάνουμε ακόμη ποιοτικότερη. Αυτές οι προτάσεις μου παρουσιάζω στο βιβλίο μου. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στις 6 ώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου στα Γιάννητσά θα έχουμε τη δυνατότητα μαζί με ένα εκλεκτό πάνελ προσκεκλημένων, τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Τον Γιάννη τον Γκλαβάκη, τον ξέρετε όλοι σας πάρα πολύ καλά, πρώην Ευρωβουλευτή από την Αριδία. Και βεβαίως τον Σάκη τον Ξυνίδη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννητσών, να παρουσιάσουμε το βιβλίο, να ακούστουν οι προτάσεις, οι απόψεις, οι ερωτήσεις, οι τοποθετήσεις των παρευρισκομένων. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι μια διαδικασία δημοκρατικού διαλόγου. Δεν διεκδικώ τον τίτλο του συγγραφέα, το ξεκαθαρίζω αυτό. Ένας ενεργός πολίτης αισθάνομαι και με αυτή την έννοια παρουσιάζω το βιβλίο μου. Το βιβλίο θα δωρίζεται σε όλους και βεβαίως σας είπα ότι φιλοδοξώ, ο στόχος μου είναι να αποτελέσει την αρχή ενός διαλόγου που είναι απαραίτητος για ένα κορυφαίο ζήτημα, την αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της δημοκρατίας της χώρας μας, του συντάγματος. Θα ήθελα να ρωτήσω μέσα από τη δική σας εμπειρία, πώς γίνεται ακριβώς η αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, χρειάζεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδος? Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια διαδικασία σύνθετη, δεν γίνεται από μια βουλή. Πρέπει η μια βουλή να αποφασίσει ότι θα γίνει αναθεώρηση του συντάγματος και να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες συζήτησης για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν
Και η επόμενη Βουλή, εφόσον έχει αποφασιστεί από την προγούμενη ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, αφού μεσολαβήσουν εκλογές και βγει η νέα Βουλή, να προχωρήσει στην ψηφοφορία για την τροποποίηση των άρθρων αυτών. Και μάλιστα ο συντάκτης του Συντάγματος, ένας σοφός πολιτικός άνδρας της εποχής, ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, έχει βάλει σαν ρήτρα ασφαλείας ότι χρειάζεται για την αναθεώρηση να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών. Και τι γίνεται, προσέξτε. Αν αποφασίσουμε, για παράδειγμα, ένα άρθρο για το οποίο γίνεται πολύς λόγος, το άρθρο 16 που αφορά τα θέματα παιδείας και τη δυνατότητα ίδρυση ή όχι ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αν αποφασίσει η παρούσα Βουλή με 151-152 ψήφους να αναθεωρηθεί το άρθρο αυτό, η επόμενη Βουλή που θα προέλθει μετά τις εκλογές και πρέπει να προχωρήσει την αναθεώρηση του Συντάγματος και το άρθρο αυτό, θα χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών, για να αναθεωρήσει το άρθρο αυτό. Αν η παρούσα Βουλή δώσει την πλειοψηφία των 180 ψήφων για την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου, η επόμενη Βουλή θα χρειάζεται 151. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, δηλαδή, όπως είδατε, ακριβώς, που θέλει αυξημένη πλειοψηφία, έτσι ώστε το Σύνταγμα να μην είναι έρμεο της πολιτικής διάθεσης και της εκάστοτε κυβέρνησης που θα το αλλάζει κατά το δοκούν, αλλά, όπως είπα και πιο πριν, να χρειάζεται δύο βουλευτικές περιόδους, αφού μεσολαβήσουν εκλογές, και με ειδική αυξημένη πλειοψηφία. Κύριε Καράογλου, για πιο σημαντικά άρθρα, όπως είναι, ας πούμε, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και πρόσφατα είχαμε και εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου με την πτώση της κυβέρνησης. Δύο φορές, κύριε Δημητριάδη. Δύο φορές. Τη τελευταία είχαμε με τον Αντώνη Σαμαρά, είχαμε και μία πρώτη, έχετε απόλυτα δίκιο. Δίκιο με τον κύριο Παπανδρέου. Έτσι ακριβώς. Αυτό πώς αλλάζει? Λοιπόν, είναι και αυτό ένα άρθρο του Συντάγματος που προβλέπει το εξής, ότι για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία και χρειάζονται τρεις ψηφοφορίες. Αν στην τρίτη ψηφοφορία η επιλογή του προτινόμενου υποψηφίου Προέδρου δεν συγκεντρώσει 180 ψήφους, τότε διαλύεται η Βουλή και πάμε σε εκλογές, και μετά τις εκλογές αρκούν 151 ψήφοι για να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δύο φορές τα τελευταία χρόνια, το 2009 είχαμε τη διάλυση της Βουλής ακριβώς εξ αυτού του λόγου, γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλούσε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει κάποιον για πρόεδρο της Δημοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο ο κυβέρνησης Κώστα του Καραμαλή αναγκάστηκε να πάει σε πρόεδρες εκλογές. Και δεύτερη φορά τώρα το 2015, όπου για τον ίδιο λόγο ο κύριος Τσίπρας δεν δέχτηκε την επιλογή του κύριου Δήμα, δεν πήρε τους 180 ψήφους που ήταν απαραίτητοι και πήγαμε σε εκλογές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, ένα από τα άρθρα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει. Είναι μία από τις 19 προτάσεις μου που λέω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί? Γιατί ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να είναι μια προσωπικότητα η οποία θα είναι κοινώς αποδεκτή, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και ο νομοθέτης, ο συνταγματολόγος, έχει σαν ειδική πρόβλεψη να χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή του. Δυστυχώς, συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δυνατότητα που δίνει το Σύνταγμα και στην ουσία, κάνοντας μια συνταγματική εκτροπή, δύο φορές δεν έγινε αυτό που θα έπρεπε να γίνει βάσει του Συντάγματος, να επιλέξουμε δηλαδή ένα κατάλληλο άνθρωπο με αυξημένη πλειοψηφία, και απλά το χρησιμοποίησαν το άρθρο του Συντάγματος για μικροκομματικές σκοπιμότητες και οδηγήσαν τη χώρα σε πρόωρες αχρίαστες, από ό,τι αποδείχθηκε από το αποτέλεσμα και τις δύο φορές εκλογές. Εκτός αυτού όμως υπάρχουν και μια σειρά άλλων σημαντικών ζητημάτων, τα οποία αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα αυτό, να συζητήσουμε. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω, ότι δώσαμε μια ιδέα του τι θα επακολουθήσει αύριο. Ακριβώς. Και είναι καλό όλοι οι πολίτες, ή όσοι θέλουν και όσοι μας ακούνε, να έρθουν, και εγώ ως πολίτης θα παρευρεθώ πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί νομίζω η ιδιότητα του πολίτη είναι η πλέον σημαντικότερη. Να ακούσουμε και άλλα πράγματα, εκλογικός νόμος, αριθμός βουλευτών, εκλογικός νόμος και στην αυτοδιοίκηση, ίσως πρέπει να μπει στο. Είναι πολλά θέματα τα οποία θα συζητηθούν αύριο. Σίγουρα η παρουσία του κ. Γκλαβάκη, του κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, αλλά και η δική σας, δίνει μια διαφορετική νότα στην αυριανή συνάντηση. Περισσότερα λοιπόν μπορούν αύριο οι πολίτες, οι οποίοι θα πάρουν και δώρο το βιβλίο, ναι, να έρθουν, να ακούσουν, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και κάποιος διάλογος. Ακριβώς. Και για να μην έτσι κάποιος πολίτης πει, αν είναι μια κομματική, δεν είναι κομματική εκδήλωση Νέας Δημοκρατίας, είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Είναι καλεσμένοι όλοι οι πολίτες. Και βεβαίως ο καθένας έχει το δικαίωμα του λόγου, της άποψης. Εγώ από φύση και από χαρακτήρα δεν είμαι ένας άνθρωπος δογματικός που πιστεύω ότι έχω το αλάθητο και καταθέτω αυτές τις προτάσεις και ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουν μαζί μου. Ακόμη και στην κεντρική παρουσίαση του βιβλίου μου, το οποίο έκανα στις αρχές Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, είχα στο πάνελ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας τον Κώστα τον Τασούλα,
δικηγόρο βουλευτή Ιωαννίνων και υπεύθυνο για την κατάρτιση της συνταγματικής πρότασης για την αναθεώρηση του συντάγματος από τη Νέα Δημοκρατία. Είχα τον Κώστα τον Χρυσόγονο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου επίσης και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είχα τον καθηγητή, ο οποίος προλογίζει και το βιβλίο μου, τον συνταγματολόγο και είναι μεγάλη μου τιμή, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αντώνη τον Μανιτάκη. Και βεβαίως τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Βαλεργάκη, που συζητήσαμε για όλα τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάποιο κομματική τοποθέτηση να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία για να έρθει στην αυριανή εκδήλωση. Είναι καλεσμένοι όλοι. Γίνεται μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει ο καθένας το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη, να προσθέσει, να αφαιρέσει, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. Και σας είπα ότι φιλοδοξούμε να, με αυτό το ερέθισμα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, να ακολουθήσει ένας δημόσιος διάλογος που είναι προς όφελος της ίδιας ποιότητας της δημοκρατίας μας. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ένα ερώτημα το οποίο το ακούω από πολλούς. Είναι λίγο πονηρό εισαγωγικά το ερώτημα. Εγώ θα σας το θέσω, γιατί νομίζω ότι όταν κουβεντιάζουμε μαζί, τουλάχιστον υπάρχει έτσι ειλικρίνεια για τις δύο πλευρές. Λέγεται ότι η πρωτοβουλία αυτή την οποία λάβατε έχει να κάνει και στοχεύει ίσως το ενδεχόμενο ο Θοδωρής ο Καράουλου να πολιτευτεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί η βάση σας είναι η Κεντρική Μακεδονία, οι εκδηλώσεις είναι πολλές. Ξεκινήσατε και στη Βέρεια, αύριο είστε στα Γενιτσά, Σέρες, Κιλκής κλπ, Χαλκιδική. Είναι ο τόπος στον οποίο βλέπουμε ότι δραστηριοποιείστε. Σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα? Εύλογο είναι το ερώτημα και θέλω να απαντήσω ξεκάθαρα και με ειλικρίνεια. Κύριε Δημητριάδη, ως το 19, ως τον Μάιο του 19 που θα έχουμε τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουμε ακόμη 2,5 χρόνια. Ως τότε θα έχουμε πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Προβλέπω ότι ως τότε θα έχουμε σίγουρα εκλογές. Προβλέπω ως τότε σίγουρα θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ σε αυτή τη φάση έχω μια εντολή. Έχω πάρει εντολή από τους πολίτες που με εκλέγουν, με τιμούν για 13 συνεχή χρόνια σε 7 αλλεπάλληλες εκλογικές μάχες, αναδεικνύοντας με πρώτο βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, να τους εκπροσωπήσω στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα, κάτι που έκανα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, και πάλι λοιπόν θα δώσω τη μάχη μου έως τότε για την επανεκλογή μου στο Κοινοβούλιο και βεβαίως φιλοδοξώντας πρώτο Θεός, εφόσον η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, να γίνω και μέλος κυβέρνησης αυτής. Από εκεί πέρα, να ξεκαθαρίσω και κάτι, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου. Ξεκίνησα από την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησα για 17,5 χρόνια. 8 χρόνια ως πρόεδρος κοινότητας, της κοινότητας Αγγλιβερίου, 86-94, σε πολύ μικρή ηλικία. 9,5 χρόνια ως νομαρχιακός σύμβουλος, εκλεγόμενος το 94, το 98, το 2002. Και τώρα εδώ και 13 χρόνια συνεχίζω ως βουλευτής. Η τοπική αυτοδιοίκηση για μένα είναι ο πρώτος έρωτας. Είναι ο έρωτας ο οποίος είναι μέσα στην καρδιά μου, γιατί σου δίνει τη χαρά της άμεσης επαφής, της άμεσης επικοινωνίας με τον πολίτη, της αντιμετώπισης των προβλημάτων του, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν ξεχνάω ποτέ. Ως το 19 λοιπόν έχουμε πολύ καιρό και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά και πάλι για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο η απάντησή σας είναι ειλικρινέστατη και πασιφανής, υπό την έννοια ότι πράγματι υπάρχει πολύτιμος και πολύς πολιτικός χρόνος μέχρι τις επόμενες εκλογές. Πάντως και οι συνυποψήφιοι σας ή ανθυποψήφιοι σας στη Β' Θεσσαλονίκη βλέπουμε θετικό μάτι τη δική σας υποψηφιότητα. Μάλιστα ακούγονται και κάποια σενάρια και για την κυρία Μάρκου, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε από το ποτάμι. Η Κατερίνα είναι μια αξιόλογη συνάδελφος. Εξελέγει καταρχήν με το χώρο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Στη συνέχεια πήγε στο κόμμα του στο ποτάμι, στο κίνημα του ποτάμι. Τώρα διαφοροποίησε τη θέση, είναι ανεξάρτητη. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να συμπράξει μαζί μας και να είναι συνυποψήφια. Δεν ανήκει πολιτικά στο χώρο μας, δεν ανήκει σε αυτό που λέγεται κεντροδεξιός χώρος, αλλά θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να υπερβούμε αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, να κάνουμε την υπέρβασή μας, γιατί χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα κίνημα σωτηρίας, ένα κίνημα ελπίδας, μπας και σώσουμε αυτή τη δύσμερη πατρίδα, η οποία είναι στο τρίτο μνημόνιο, όταν όλες οι άλλες χώρες οι οποίες μπήκαν σε μνημόνια, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Κύπρος, έτσι. Με το πρώτο μνημόνιο τελειώσαν και βγήκαν και έχουν ανάπτυξη και εμείς ακόμη είμαστε στο τρίτο μνημόνιο και ξεκολουθούμε να ταλαιπωρούμαστε. Νομίζω ότι η συνδρομή οποιοδήποτε πολιτικού στελέχους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής του αφετηρίας, σε μια πανστρατιά που θέλει να διοργανώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα είναι ωφέλιμη όχι για την παράταξη
την αφήνω εγώ την παράταξη πίσω, αλλά για τον τόπο και για την πατρίδα και για τους Έλληνες πολίτες. Και τελευταίο ερώτημα, έτσι για να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να προετοιμαστείτε και για την αυριανή πολύ σημαντική εκδήλωση που έχετε στα Γενιτσά, έχει να κάνει με κάποια θέματα της Πέλλας, τα οποία τα χειριστήκατε κι εσείς ως ημάθος Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, αλλά τα οποία δεν έχουν λυθεί. Το άθλιο δικό δίκτυο, το οποίο το έχετε δει κι εσείς που έρχεστε συχνά στην Πέλλα, γιατί έχετε και κάποιους συγγενείς και επισκέπτεστε και ιδιωτικά, όχι μόνο δημόσια, το νομό Πέλλας. Μιλάω βέβαια για την παράκαμψη Χαλκιδόνας Γενιτσών, όπου χρειάζονται 200 εκατομμύρια για να κατασκευαστεί και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Μιλώ για τη σιδηροδρομική σύνδεση έδεσα στη Θεσσαλονίκη μέσω Γενιτσών και βέβαια μιλώ και για την κάθετο στην Εγνατία, για τις καθέτους στην Εγνατία που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει στα χαρτιά. Όπως είπατε, κύριε Δημητριάδη, και έχετε απόλυτο δίκιο, με τον νομό Πέλλας έχω ιδιαίτερους δεσμούς, όχι απλώς φιλικούς, αλλά θα έλεγα και συγγενικούς, και τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι, είμαι τακτικά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, έχω πολύ, πολύ καλούς φίλους, έτσι, και συνειδητά έρχομαι και αύριο εκεί για μια ακόμη φορά, βέβαια επίσημη αυτή τη φορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έρχομαι και ιδιωτικά. Πράγματι, θεωρώ ότι ο νομός Πέλλας, ο οποίος είναι ένας νομός ευλογημένος που συνδυάζει τα πάντα, είναι αδικημένος. Είναι ο μοναδικός νομός στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει κάθε το δικό άξονα με την Εγνατία και που ο υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος βγαίνει και στα Γενιτσά αλλά και οδηγεί και στην Έδεσα, είναι άθλιος. Είναι ο χειρότερος δρόμος που συνδέει ένα κεντρικό δικό άξονα, μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, με έναν νομό, με την έδρα ενός νομού και βέβαια με μια μεγάλη πόλη όπως είναι τα Γενιτσά. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι έτσι απαράδεκτα. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχουν προτεραιότητες και σαφέστατα πρώτη προτεραιότητα θα ήταν να ολοκληρωθεί επιτέλους ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου με ασφάλεια θα μπορούσε πολύ σύντομα, σε λιγότερο από 20 λεπτά, να σε οδηγεί από Θεσσαλονίκη στα Γενιτσά και βέβαια σε λιγότερο από μία ώρα να σε οδηγεί στην Έδεσα. Έτσι είναι αυτονόητα και του Νονογκάνεφ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, όλα αυτά είναι ευθύνες όλων μας, μηδέ του ομιλούντος εξαιρουμένου, που είχαμε κάποιο μερίδιο ευθύνης και συμμετοχής στα κοινά και είναι ζητήματα που έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν αύριο από την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και είναι κάτι στο οποίο και εγώ συστρατεύομαι, γιατί όπως σας είπα και πιο πριν, θεωρώ ότι ο νομός Πέλλας πράγματι είναι ιδιαίτερα αδικημένος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βέβαια, θα περιμένουμε παρόμοιες εκδηλώσεις και στην Έδεσα και στην Αλμοπία. Έχω την πρόθεσή μου να κάνω βεβαίως και στην πρωτεύουσα του νομού την Έδεσα μια ανάλογη εκδήλωση από το νέο χρόνο πλέον, γιατί έχω ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει συνεχώς και κάθε Σαββατοκύριακο έχω δύο εκδηλώσεις. Μία Σάββατο απόγευμα, όπως έχω για παράδειγμα αύριο το απόγευμα στα Γενιτσά στις 6 ώρα στο Δημαρχείο, στην Έδεσα του Δημοτικού Συμβουλίου και την Κυριακή το πρωί που έχω στις 11 η ώρα στο Λαγκαδά. Κάθε Σαββατοκύριακο έχω το ίδιο πρόγραμμα. Φιλοδοξία μου είναι να εξαντλήσω, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη εξαντλήσω, μια περιοδία μου όχι μόνο στην εκλογική μου περιφέρεια, στο νομό Θεσσαλονίκης δηλαδή, αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Ξεκίνησα και συνεχίζω στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάω και στη Δράμα, από όπου έχω πρόσκληση, ανοιχτή πρόσκληση από τον αρμόδιο τοπικό αντιπεριφερειάρχη, τον Αργύριο, τον Πατακάκη, για να παρουσιάσουμε το βιβλίο, στην Κομοτηνή που συμβαίνει το ίδιο, στην Κοζάνη δηλαδή και σε διάφορες άλλες περιοχές. Και βεβαίως σκοπεύω πρώτα Θεός πάντα, τον Ιανουάριο να κάνω την κεντρική εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, μια που η ανάλογη για την Βόρεια Ελλάδα έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Οκτωβρίου. Κύριε Καράογλου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για την αύριο. Να είστε καλά. Σας περιμένω όλους από κοντά αύριο. Η Πέλλα τηλεόραση θα είναι εκεί, θα είναι παρούσα, θα καλύψει το γεγονός και βέβαια θα τα πούμε και εκεί. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.